Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ο κύριος Βασίλης Χατζάκης. Κύριε Χατζάκη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Χατζάκη, να αναφερθούμε λίγο στην θεραπεία, στο τι καινούριο υπάρχει στο μέτωπο της θεραπείας για την ψωρίαση, στο πώς επηρεάζει η ψωρίαση την ποιότητα ζωής των ασθενών και αν υπάρχει βέβαια δυνατότητα για μια πλήρη δερματική κάθαρση κατά κάποιο τρόπο. Κύριε Χατζάκη, υπάρχει θεραπεία για την ψωρίαση, γιατί είναι σημαντικό να απευθύνεται ένας ασθενής στο δερματολόγο του? Ναι, να σας πω. Θα πρέπει αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει ριζική, οριστική θεραπεία της νόσου, της ψωρίασης. Πάντα οι εφαρμοζόμενες θεραπευτικές αγωγές που είχαμε συντελούν στο να εξαφανίσουν το εξάνθημα από το σώμα, προσφέροντας έτσι ένα καθαρό δέρμα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση διαφέρει, να πούμε ότι είναι σημαντικό, διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, αλλά και από μορφή σε μορφή ψωρίασης. Συνήθως αρχίζουμε με μια ελαφριά θεραπεία, μια ήπια θεραπεία, και μπορούμε μετά να συνεχίσουμε σε μια άλλη, εντονότερη και αποτελεσματικότερη. Η επιλογή αυτή που θα κάνουμε για την θεραπευτική μέθοδο θα εξαρτηθεί από την εντόπιση της νόσου, που εντοπίζεται δηλαδή στο σώμα μας, από την ηλικία που έχει ο ασθενής μας, από το αν πρέπει να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ή όχι, αν θα το κάνει έξω δηλαδή θεραπεία, και από την εκτίμηση που θα κάνει ο γιατρός, ο δερματολόγος. Ο δερματολόγος θα σταθμίσει αυτή την κατάσταση και θα επιλέξει την καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση. Απαιτείται μια πολύ καλή συνεργασία του γιατρού με τον ασθενή του, και έτσι η θεραπεία μπορεί να γίνει είτε με τοπικά φάρμακα, εάν μιλάμε για μια ήπια νόσο, είτε συστηματική αγωγή, όπως λέγεται, εάν παίρνει φάρμακα από το στόμα, είτε με κάτι καινούργια φάρμακα που έχουν τα τελευταία χρόνια, τα βιολογικά φάρμακα, τα οποία είναι σε μορφή ενέσεων, είναι ενδοδερμικές ενέσεις, και τα οποία πραγματικά έχουν κάνει μια επανάσταση στη θεραπεία της ψωρίασης, διότι προσφέρουν εντελώς καθαρό δέρμα. Μάλιστα. Οπότε, συμπερασματικά, τι καινούργιο υπάρχει για θεραπεία της ψωρίασης? Ναι. Το καινούργιο βασικά είναι αυτά τα καινούργια φάρμακα που ουσιαστικά θεωρούνται και πολύ αθώα. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, ο δερματολόγος πάντα βρισκόταν αντιμέτωπος με πολύ σοβαρά θεραπευτικά διλήμματα, για το λόγο ότι τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα που εμείς είχαμε τότε ήταν αυτά τα οποία όμως είχαν και τις πιο πολλές παρενέργειες. Τα τελευταία χρόνια, με τα καινούργια αυτά φάρμακα, τα επαναστατικά που σας είπα πριν, τα βιολογικά, αυτά προσφέρουν λοιπόν μια πολύ γρήγορη και θεαματική αποτελεσματικότητα, επιτυχάνοντας συχνά την πλήρη υποχώρηση και των συμπτωμάτων της αρρώστιας, της νόσου, αλλά και την πλήρη κάθαρση του δέρματος από τις βλάβες της ψωρίασης. Τα βιολογικά φάρμακα έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι στοχευμένη η δράση τους πάνω στο ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μην έχουν σχεδόν καθόλου παρενέργειες, να μας δίνουν τη δυνατότητα τόσο στον ασθενή όσο και στον γιατρό να ανεβάσουν πολύ ψηλά τον πύχη των θεραπευτικών προσδοκιών, καθιστώντας πλέον πολύ ρεαλιστικό το στόχο της απόλυτης δερματικής κάθαρσης. Μάλιστα. Κύριε Χατζάκη, πώς επηρεάζει η ψωρίαση την ποιότητα ζωής των ασθενών και γιατί είναι σημαντική η δερματική κάθαρση? Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τον ασθενή μας. Η ψωρίαση, κοιτάξτε, είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια, η οποία λόγω των εμφανών δερματικών αλλοιώσεων που κάνει στο σώμα μας έχει μια αυξημένη επίπτωση στην εικόνα του σώματος, με αποτέλεσμα τη μείωση πολλοί ασθενείς τη μείωση της αυτοεκτίμησης που έχουν για τον εαυτό τους και τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ποιότητα της ζωής τους. Όλη αυτή η άσχημη εικόνα του δέρματος και λόγω της άγνοιας ότι η νόσος λανθασμένα από πολλούς θεωρείται μεταδοτική, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να βιώνουν ένα κοινωνικό στίγμα, και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, και έτσι βλέπουμε αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης αυτού του ασθενείς. Έχει να κάνει λοιπόν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την ψυχολογία του ασθενούς. Βεβαίως. Και επιπλέον, πέραν της κακής ψυχολογίας που έχουν, και για ένα επιπλέον λόγο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Τα τελευταία χρόνια ξέρουμε πολύ καλά πλέον ότι η ψωρίαση συνδέεται άμεσα
με τον αυξημένο κίνδυνο οι ασθενείς αυτοί να αναπτύξουν και άλλες σοβαρές αρρώστιες οι οποίες σχετίζονται με την ψωρίαση. Αυτά όλα εμείς τα ονομάζουμε συνοσηρότητες. Μία από αυτές που είναι και επίσης γνωστή και το ξέρει ο κόσμος είναι η ψωριαστική αρθρίτιδα. Δηλαδή προσβάλλει και τις αρθρώσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάτι άλλο που μπορεί επίσης να προκαλέσει είναι το μεταβολικό σύνδρομο. Είναι αυτό με τη σαμπρέλα, το αυξημένο πάχος που έχουμε στη μέση, στη κοιλιά. Μπορεί να κάνει αρτηριακή υπέρταση, μπορεί να κάνει σαχαροδιαβήτη. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να εκτιμηθεί σωστά η βαρύτητα της ψωρίασης και να πάρει ο ασθενής την κατάλληλη εγωγή. Και ξεκινάνε λοιπόν όλα από το γεγονός ότι θα πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί πρωταρχικά στο δερματολόγο του. Προκειμένου βέβαια να πάρει τις απαντήσεις και να γίνει και η σωστή διάγνωση. Σας ρωτώ, υπάρχει δυνατότητα για πλήρη δερματική κάθαρση? Τώρα πια μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Τα αποτελέσματα των θεραπείων αυτών των τελευταίων ετών που κάνουμε εμείς έχουν αξιολογηθεί σε αρκετές κλινικές δοκιμές και φαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά έχουν πολύ υψηλά επίπεδα δερματικής κάθαρσης. Έχουν μια πολύ γρήγορη δράση, απαντούν δηλαδή πολύ γρήγορα και επιπλέον έχουν και ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα που διαρκεί για πολύ μεγάλο διάστημα. Πάνω από όλα όμως αυτά είναι φάρμακα ασφαλή για τον ασθενή μας. Αυτά λοιπόν όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής που λέγαμε προηγουμένως των ασθενών που έχουν ψωρίαση. Μάλιστα. Ποιοι είναι τώρα οι βασικοί στόχοι ασθενών και δερματολόγων από μια καινούργια θεραπεία? Ναι. Το κύριο μέλημα του γιατρού είναι να προσφέρει στον ασθενή του μια θεραπεία πάνω απ' όλα που να είναι ασφαλής, ώστε να μην παρουσιάσει καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες. Θα πρέπει επίσης αυτή η θεραπεία να προσφέρει ένα καθαρό δέρμα, να είναι καθαρό το δέρμα του ασθενούς σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Με τα σημερινά δεδομένα και με τα καινούργια αυτά φάρμακα φτάνουμε πλέον στο 80, στο 90, αλλά ακόμα και στο 100% της κάθαρσης του δέρματος. Πράγμα το οποίο είναι από τη μια πολύ σημαντικό για τον ασθενή και παλιότερα δεν το πετυχαίναμε, δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε. Μέχρι 40-50% έφτανε η κάθαρση. Επίσης ένας άλλος βασικός στόχος και των ασθενών και των γιατρών είναι η γρήγορη κάθαρση του δέρματος, αλλά και η μακροχρόνια, να παραμείνει αυτό το δέρμα καθαρό για πολύ καιρό. Όλα αυτά τα παραπάνω τώρα που αναφέραμε έχουν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση πάντα της ποιότητας της ζωής του ασθενούς που έχουν ψωρίαση. Οπότε λοιπόν, γρήγορο και υψηλό θεραπευτικό αποτέλεσμα, ασφάλεια, βελτίωση ποιότητας ζωής, ευκολία χρήσης και μακροχρόνια διατήρηση της ανταπόκρισης. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κύριε Χατζάκη, που τονίζει ότι η επιβάρυνση για τα άτομα που ζουν με ψωρίαση έχει υποεκτιμηθεί και καλή μάλιστα σε δράση, προκειμένου να καταπολεμηθεί το στίγμα και να βελτιωθεί η θεραπεία. Βέβαια. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σας είπα, ασθενείς με ψωρίαση μέτρια ή βαριά συνοδεύονται από κατάθλιψη. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, έτσι? Βέβαια, βέβαια. Υπολογίζεται μάλιστα ότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με ψωρίαση, συμπεριλαμβανομένων 14 περίπου εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Ναι. Δίνω ένα στοιχείο. Το 2-3% του πληθυσμού, του συνολικού πληθυσμού, πάσχει από ψωρίαση. Δηλαδή στην Ελλάδα εμείς, αν υπολογίσουμε 10 εκατομμύρια, είναι 300.000 είναι οι πατριώτες μας που έχουν ψωρίαση. Βέβαια. Αλλά είναι μεγάλο το νούμερο. Προκύπτει λοιπόν ότι υπάρχει θεραπεία, πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί στον δερματολόγο του, υπάρχει κάτι καινούριο, σωστά? Υπάρχει βέβαια, αποτελεσματικό. Αποτελεσματικό, το οποίο βοηθά τον ασθενή να βρει λύσεις. Βέβαια, ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Χατζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κάναμε μια συζήτηση που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δώσαμε και το στίγμα της επόμενης ημέρας στο μέτωπο της θεραπείας για την ψωρίαση. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μεταφέρω αυτά τα πράγματα.